Η επόμενη διαγωνιζόμενη είναι η Ιωάννα Ανανία. Και η Ιωάννα μας προφανώς, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, θέλουν να ακούνε Ζόζεφιν. Γιατί είναι, σου λέει, πολύ μεγάλο hit. Και είναι όντως. Και το τραγούδι της «Εγώ» έχει κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να τη δούμε. Δεν κοιμάσαι, λες παντού με βλέπεις πως φοβάσαι. Μη χάθει όλο αυτό. Εγώ στη ζωή σου λες πως παίρνω πανικό. Έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με αυτά, το τραγούδι, το χορό, το performing. Είμαι πολύ κοντά, νιώθω τώρα πιο κοντά από ποτέ. Ζόζεφιν. Ναι. Εγώ. Γιατί είναι η Ζόζεφιν, έτσι τη φωνάζουν οι φίλοι, όπως και εμένα. Είμαστε η Τζο. Τζο. Είσαι το τετράγωνο, λοιπόν. Και σήμερα πού πηγαίνεις? Λοιπόν, σήμερα εγώ σε χορεύτρια που έχω κάνει χορό, όντως, όπως σας έχω πει, έχω κάποια πτυχία, πήγα σε ένα διαγωνισμό και τον κέρδισα φυσικά, βγήκα πρώτη. Αλίμονο, Τζο. Λοιπόν, και γίνεται τώρα μια διοργάνωση, ένα πάρτι για να βραβευτούν αυτοί που βγήκαν στις πρώτες θέσεις. Και εμένα θα με βραβεύσει η Ζόζεφιν. Απλά, λιτά, διακριτικά. Βαθμολογήστε. Λοιπόν, δεν άρεσες λίγο, αλλά σε άλλες άρεσες πολύ. Καζαμπλάνκα. Γεια σου, Τζο. Hello. Λοιπόν, θα προτιμούσα, αντί να βάλεις body, να βάλεις φόρεμα. Να βάλεις κάτι σε φόρεμα. Καμία σχέση όμως η Τζο και γενικά φοράει ολόσωμα, αλλά και ήταν και Τζο τώρα αυτή η Τζο. Ναι, η Τζο. Γενικά είναι και το vibe του κλιπ, αλλά γενικά το προτιμάει. Πήρα από όλο της όλη της τη γενικά τη ζωή της και την έμπνευσή της. Λεπτομέρειες. Προτιμάει πολύ μεταλλικά, μπότες και στο κεφάλι headpieces, γι' αυτό λίγο το έκανα πιο έξτρα. Έβαλα και την πινελιά μου, γι' αυτό δεν ήθελα να φέρω ένα φόρεμα για τη Ζόζεφιν. Νομίζω. Απλά νιώθω ότι δεν σε κολακεύει αρκετά. Οκ. Άλλο αυτό. Αλλά σαν ύφος. Αυτό, δηλαδή, αν και σε γνωρίζω πάρα πολύ λίγο, σε συμπαθώ αρκετά και νιώθω ότι αδίκησες σήμερα λίγο τον εαυτό σου. Αυτό. Με αυτό. Εντάξει. Χωρίς δικαιολογία, δεν σ' άρεσε. Εγώ σε εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ.